ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γιώργος Νικητίδης είναι στην γραμμή μας. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Πω, τι γίνεται, χαμός. Ήταν φυσική εξέλιξη να φτάσεις και σε αυτή τη θέση? Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι. Μετά από 12 χρόνια που είμαι ήδη στη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Σωστά. Προηγουμένως λεγόταν η Ομοσπονδία Χιονοδρομίας. Μετά, επειδή προστέθηκαν και άλλα αθλήματα των παγοδρομιών και τα λοιπά, και πλέον η Ομοσπονδία διαχειρίζεται τα αθλήματα, όλα τα αθλήματα της χειμερινής Ολυμπιάδας, ας το πούμε έτσι, όλα τα χειμερινά αθλήματα, μετονομάστηκε. Μετά λοιπόν από αυτά τα 12 χρόνια θα μπορούσε κανείς να πει και ότι είναι φυσική εξέλιξη, αν και όταν κάτι προκύπτει από εκλογική διαδικασία τίποτα δεν είναι δεδομένο και φυσικό. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά έχω τη μεγάλη τιμή να έχω εκλεγεί και να είμαι σε αυτές τις εκλογές μοναδικός υποψήφιος. Οπότε θεωρώ ότι υπήρχε μια απόλυτη συνένεση στο χώρο των σωματείων μας και της Ομοσπονδίας. Γίνεσαι ο τρίτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας από τον νομό Καστοριάς. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό τώρα για μένα είναι λίγο είδηση. Γιατί έχουμε πρόεδρο Ομοσπονδίας, Γούνας. Γενικά Ομοσπονδία. Γενικά Ομοσπονδία. Νόμιζα αναφέρθηκε σε αθλητικές ομοσπονδίες. Έχουμε τον εμπορικό συλλόγο, τον κύριο Πανταζή, που είναι και Δυτικής Μακεδονίας και κάποιων νομών από την υπόλοιπη Μακεδονία. Και τρίτος πρόεδρος Ομοσπονδίας είσαι εσύ. Εντάξει, είναι ευχάριστο ότι, αν μη τι άλλο, η Καστοριά είναι, πώς να το πω λίγο, είναι στο κάδρο. Ναι. Για να δούμε. Τώρα βέβαια, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα σχέδια και τα λοιπά, γιατί θα έχουμε και να δούμε τι μπορούμε να έχουμε γύρω από αυτό το ωφέλη που μπορούμε να έχουμε και εμείς από αυτή τη θέση που κατέχεις. Πριν καν αναλάβεις, βλέπω εδώ ότι έχουμε καταγγελία από τον ίδιο τον κύριο Βγενάκη. Καταγγέλει την ΕΟΧΑ, δηλαδή την Ομοσπονδία στην οποία είσαι πρόεδρος, για παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Ναι, το ακριβές είναι ότι όταν ανακοινώθηκε ότι η Ομοσπονδία μας κατάφερε να κάνει γενική συνέλευση εν μέσω περίοδου COVID, αρχικά ξεκίνησε μια αντίδραση από άλλες ομοσπονδίες, σαφώς βέβαια μεγαλύτερες, οι οποίες θα εξαναγκαστούν λόγω μιας τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης να κάνουν τις εκλογές τους με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική μέθοδο. Μόλις λοιπόν ανακοινώθηκε ότι εμείς κάναμε μια γενική συνέλευση με φυσικό τρόπο, ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό με φυσικό τρόπο, γιατί δεν ήταν απόλυτα όλο με φυσική παρουσία, κάποιοι ξεσηκώθηκαν κόντρα στον Υφυπουργό. Αυτό ταρακούνησε λίγο τις υπηρεσίες εκεί του Υφυπουργείου. Όταν διερευνήσαν όλο αυτό το πράγμα και είδαν ότι δεν μπορεί να προσβληθεί η διαδικασία, η εκλογική και η διαδικασία τέλος πάντων της Γενικής Συνέλευσης, κατέληξαν ότι ίσως το μοναδικό παράπτωμα, σε εισαγωγικά θα μου επιτρέψετε, είναι το ότι μετακινήθηκαν κάποιοι άνθρωποι για να βρεθούν στη Λάρισα για την Γενική Συνέλευση. Και έχει στείλει ο Υφυπουργός ερώτημα στην εισαγγελία της Λάρισας να διερευνηθεί αν υπήρχε κάτι αξιόπινο σε όλο αυτό. Μάλιστα. Προφανώς δεν τίθεται κανένα θέμα, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω στον καθένα, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα, διότι είχαν τηρηθεί, καταρχάς η όλη διαδικασία περίπτωση για μελέτη ουσιαστικά, κυριολεκτικά. Δεν σου κρύβω ότι και φίλος ο οποίος συμμετέχει στη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ μου τηλεφώνησε για να του πω με ποιον τρόπο, ποια μεθοδολογία εφαρμόσαμε και ώστε να είναι όλα ασφαλή και τα λοιπά, και όντως ήταν όλα άψογα. Μάλιστα. Οπότε δεν τίθεται δηλαδή θέμα και βασικό δεν τίθεται κανένα ζήτημα σε ό,τι αφορά. Άρα το θέμα θεωρείται λήξαν.
Γιατί δημοσίευτηκε και όλα αυτά. Λήξαν, δεν θα το έλεγα, ας πούμε ότι είναι σχεδόν στη λήξη. Λήξαν θα είναι όταν θα ασχοληθεί ο εισαγγελέας τον οποίο απευθύνθηκε το ερώτημα και θα διερευνήσει και θα καταλήξει, όπως πιστεύω εγώ, στο ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο στο κομμάτι το τι ωφέλη μπορεί να έχει η Καστοριά και από τη δική σου παρουσία σε αυτή τη θέση. Χρήστο μου, κοίταξε, θεωρώ ή όταν είσαι πρόεδρος τα πράγματα δυσκολεύουν να βοηθήσεις λίγο παραπάνω τον τόπο σου. Όχι, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα. Εγώ στην προηγούμενη διοίκηση είχα τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε όλους αυτού του είδους τους οργανισμούς ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας νομιμοποιούν κατά μία έννοια την ίδια την Ομοσπονδία. Αυτά που μπορούσα να κάνω σε σχέση με τη δική μας περιοχή από αυτή τη θέση, ούτως ή άλλως τα επεδίωκα. Νομίζω ότι απλά ίσως τώρα μου είναι λίγο πιο εύκολο, ας το πούμε έτσι, διότι είμαι από την πρώτη θέση, ενώ ως τώρα ήμουν στη δεύτερη. Δεν έχει δει ουσιαστική διαφορά. Τώρα, ο χειμερινός επίσης αθλητισμός, με τις δεδομένες συνθήκες, υπάρχει ή δεν υπάρχει στις μέρες μας, Γιώργο? Κοίταξε, καταφέραμε μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε πριν από τα Χριστούγεννα ως Ομοσπονδία. Καταφέραμε αυτό να εγκριθεί πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, να μας δοθεί η έγκριση να ξεκινήσουμε την αθλητική χιονοδρομία. Πότε όμως, εδώ Μάρτιο πιάσαμε τώρα, πότε? Έχουμε ξεκινήσει ήδη, πρέπει να πω, από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη είχαμε πριν από τα Χριστούγεννα, είχαμε ανοιχτό το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας για προπονήσεις μόνο της Ολυμπιακής μας ομάδας, της προ-Ολυμπιακής μας ομάδας. Ήδη τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε και προπονούνται και οι σωματιακοί αθλητές συνολικά σε 3 χιονοδρομικά κέντρα, 2 βόρεια και 1 νότια στην Ελλάδα. Με σκοπό να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιους ή τουλάχιστον τους πιο σημαντικούς από τους αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος μέχρι το τέλος Μαρτίου, πριν φύγουν και από τα ψηλότερα βουνά τα χιόνια. Διαφορετικά θα πάμε σαν τον χειμερινό τουρισμό στο Μπάνσκο. Βλέπεις τι γίνεται, όλα αυτά έχουν μια αξία να τα συζητάμε, γιατί έχουμε και το Βίτσι μας εδώ πέρα. Απαγορεύεται να πάμε στα χιονοδρομικά κέντρα. Πάμε και στο κομμάτι του χειμερινού λοιπόν τουρισμού, και φεύγει ο κόσμος από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι αδιανόητο, Γιώργο, ότι εγώ δεν μπορώ να πάω στο Βίτσι, αλλά μπορώ να πάω στο Μπάνσκο. Και όχι μόνο μπορώ να δεν πάω, επαλαβώ. Αλλά το Μπάνσκο διαφημίζεται σε όλα τα κανάλια. Στις τηλεοράσεις τις ελληνικές, ελάτε που είμαστε ασφαλείς. Ναι. Είναι ένα οξύμορο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι έξω από κάθε λογική. Εγώ να μην μπορώ να πάω στο Βίτσι, να απαγορεύεται να πάω στο Βίτσι, αλλά μπορώ να πάω νόμιμα στο Μπάνσκο. Δεν γίνονται. Είναι ένα τελείως οξύμορο σχήμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε από το Δεκέμβρη να επιδιώξουμε να ανοίξουμε την αθλητική χιονοδρομία, το βλέπαμε ως πρώτο βήμα για να ανοίξουμε. Για να ανοίξουν και τα άλλα, το καταλαβαίνω, το είχαμε πει. Με όλη αυτή την ολιγορία και εδώ που φτάσαμε χρονικά, πλέον προφανώς δεν το συζητάμε πια. Όχι, πια τελείωσε, πάει το οπότε παραμύθι. Γιατί δεν έχει και νόημα τώρα, δηλαδή για μια και δύο εβδομάδες κανένα χιονοδρομικό κέντρο δεν θα θελήσει να ανοίξει, γιατί είναι έτσι και λίγο παθητικό. Οπότε είμαστε σε αυτή την δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, κάποιος πληθυσμός, και δεν είναι καθόλου λίγοι, μπορώ να σε διαβεβαιώσω, τρέχει στο εξωτερικό. Μιλάω για τουριστικό σκι, τέλος πάντων, στον Πάσκο ή οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων. Δεν είναι δυστυχώς μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε και τα αφιλεγόμενα μέτρα που εφαρμόζονται, καλώς ή κακώς συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Λοιπόν, εύχομαι όλα να πάνε καλά και με τους αθλητές μας και τους δικούς μας αθλητές, που επίσης βλέπω διακρίσεις και ο πρόεδρος είδα κάτι ωραία πράγματα προχθές. Είναι ο Ιωάννης του Πρόγιος, είναι στην πρώτη γραμμή. Μπορώ να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι είναι σε μια εξαιρετικά καλή αγωνιστική κατάσταση. Να ευχόμαστε όλοι να είναι από άψη υγείας καλά, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες και για διακρίσεις. Τέλος πάντων, από μια άτυχη στιγμή δεν τερμάτισε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα είχε ένα πολύ καλό πλασάρισμα εκεί.
Παρόλα αυτά όμως συνεχίζει, τώρα έχει κάποιους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου που ακολουθούν μέχρι τις αρχές Απριλίου, στο δρόμο για την, για την Ολυμπιάδα του Πεκίνου που είναι το Φεβρουάριο του 2022. Του χρόνου τέτοιο καιρό. Του χρόνου τέτοιο καιρό, ναι. Με πάρα πολλές ελπίδες να έχει μια πρόκληση για την Ολυμπιάδα. Μακάρι. Μακάρι να έχουμε και σε άλλα αθλήματα δικά μας παιδιά σε Ολυμπιάδες. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλά να τα πας, καλά να είσαι γερός, να τα καταφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.